και φίλοι, γεια σας. Εδώ και περίπου 2,5 χρόνια στην καθόλου μακρινή μας Συρία μένεται ένας εμφύλιος, ένας πόλεμος σκληρός από τη φύση του και σύνθετος όπως όλες οι διαμάχες στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα τον έχουμε παρακολουθήσει αποσπασματικά, περισσότερο όταν υπήρξαν εξάρσεις όπως η κορυφαία της πολύ νεκρής επίθεσης με χημικά τον Αύγουστο που έφερε πιο κοντά το ενδεχόμενο του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας μας αυτόν. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, το ψήφισμα για το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας, το οποίο συνομολόγησαν στον ΟΗΕ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, έχει βάλει την υπόθεση της επέμβασης σε αναμονή. Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Σύριοι αντικρίζουν ένα από τα πιο αποκρουστικά πρόσωπά του, την προσφυγιά. Γι' αυτό το μακρινό και τόσο κοντινό πόλεμο θα συζητήσουμε σήμερα με την επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Με τον ομότιμο καθηγητή του Παντίου Μεσανατολικών Σπουδών, τον κύριο Αλέξανδρο Κούτσι. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Πέτρο Μάστακα, που είναι υπεύθυνος προστασίας προσφύγων στο ελληνικό γραφείο της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Ηλέκτρα Χρήστε, ερευνήτρια διεθνών κρίσεων. Καλώς μας ήρθατε. Γεια σας. Από πού να αρχίσει κανείς, θα έλεγα να αρχίσουμε με εσάς, κύριε Κούτσι, για να μας αποτιμήσετε αυτό το stand-by που ζούμε στις μέρες μας, όπου υπάρχει μια επίφαση ειρήνης ότι και μιας κάποιας κανονικότητας εξελίξεων έχουν πάει οι ελεγκτές των χημικών όπλων στη Συρία. Έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Άσαντ ότι θα τους διευκολύνει. Ακόμη και κάποιοι από τους επικεφαλείς των ανταρκτικών ομάδων έχουν πει ότι θα υπάρξει προστασία ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στα πολλά σημεία που βρίσκονται τα χημικά όπλα, όχι ότι ξέρουμε και πού βρίσκονται όλα και πόσα είναι. Αναρωτιέμαι πώς πρέπει να αποτιμήσουμε αυτή την εξέλιξη και πόσο θα κρατήσει αυτή η φάση. Καταρχήν, η απειλή επίθεσης αποτελεί ένα ανασταλτικό παράγοντα για το καθεστώς της Συρίας. Εδώ βέβαια έχουμε μια δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή έχουμε ένα καθεστώς δικτατορικό, το οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια και έχουμε και μία εξέγερση από ανθρώπους, εκ των οποίων περισσότεροι είναι φανατικοί Ισλαμιστές. Σε αυτή την υπόθεση φαίνεται ότι συμμετάσχουν και άλλοι που έχουν έρθει από διάφορες χώρες και για να το πούμε λιγάκι ομά, είναι μεταξύ Σκύλας και Χάριβης η κατάσταση. Τώρα, τα χημικά όπλα είναι παλιά ιστορία στη Μέση Ανατολή. Το 1988 χρησιμοποίησε χημικά όπλα το Ιράκ εναντίον του Ιράν και τότε μεταφέρθηκαν πάρα πολλοί από αυτούς που επλήγησαν και παίζησαν σε νοσοκομεία της Γερμανίας και έχω γνώση ότι υπήρξε μετάδοση και σε προσωπικό. Και έκτοτε στη Γερμανία και στη βάση του Βισμπάντεν και αλλού έχουν γίνει ειδικά τμήματα νοσοκομείων υποδοχής από τα χημικά όπλα. Μάλιστα, όταν έγινε ο πόλεμος του κόλπου το 1990, εγώ ως Υπουργός Υγείας, όταν διεπίστωσα ότι δεν υπήρχε δυνατότητα καμία στην Ελλάδα, ούτε ο στρατός είχε τέτοιες δυνατότητες, κάλεσα τον Γερμανό πρέσβη, μιλήσαμε με τον Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας και μας εξασφάλισε επιβεβαιωμένα και γραπτός ότι στην περίπτωση που η Ελλάδα θα καλεί το να βάλει στα νοσοκομεία της, τα οποία ήταν έτοιμα, ανθρώπους οι οποίοι θα είχαν υποστεί επίθεση από χημικά όπλα, αυτοί θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη Γερμανία. Είναι κατά κάποιο τρόπο και τα όπλα των φτωχών λαών. Τώρα, η μεταφορά τους και η καταστροφή τους χρειάζεται τεράστια ποσά. Ο Άσαντ το είχε αποτιμήσει σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και περισσότερα. Η ουσία της ιστορίας είναι ότι πρέπει αυτό το είδος του όπλου, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο από το Χίτλερ και, όπως σας είπα, το 88, από πρώτο το Ιράκ εναντίον του Ιράκ. Ναι. Θα πρέπει να μην βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είτε αγωνίζονται για να μην χάσουν την εξουσία, είτε αγωνίζονται για να πάρουν την εξουσία, χωρίς να διασφαλίζει κανείς ότι αυτού του είδους η εξουσία βέβαια θα είναι δημοκρατική. Είδαμε τι συνέβη και στην Αίγυπτο και φαίνεται πως η Αραβική Άνοιξη γενικότερα θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει Άνοιξη.
Ξέρετε, πολλοί Άραβες πιστεύουν, φίλοι δικοί μου Άραβες, κύριε Κούτση, πιστεύουν ότι η Αραβική Άνοιξη ουδέποτε υπήρξε. Και γελάνε λίγο με τον όρο. Αλλά θα ήθελα να μου δώσετε και τη δική σας αποτίμηση των γεγονότων, αυτού του τελευταίου γεγονότος, που ίσως σε κάποιους να έδωσε ελπίδα ότι να, σταματάει ο πόλεμος, θα γίνουν οι έλεγχοι. Δεν είναι τόσο απλά όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Και εξάλλου, έχοντας διαβάσει τα γραπτά σας, ξέρω ότι πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο και άρα ίσως αυτό να είναι ένα επεισόδιο, ναι, και μόνο. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι να διαχωρίσουμε την κατάσταση στη Συρία σε δύο. Ένα είναι τα χημικά όπλα, το άλλο είναι ο εμφύλιος. Με ή χωρίς χημικά, ο εμφύλιος παραμένει το κυριότερο πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χημικά, νομίζω ότι υπάρχουν δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι να εντοπίσουν εκείνα τα σημεία, τα εργοστάσια που κατασκευάζουν και συναρμολογούν πυράβλους με χημικά όπλα, έτσι ώστε να καταστραφεί αυτή η υποδομή. Στη συνέχεια να εντοπιστούν τα αποθέματα χημικών όπλων και να καταστραφούν αυτά. Αυτό είναι μακροπρόθεσμα, θα πάρει αρκετό χρονικό διάστημα. Κάτι διάβαζα για τα μέσα του επόμενου χρόνου, το βρίσκω απίθανο να συμβεί. Ναι, νομίζω να προλάβουν μέχρι τότε, διότι και η Ρωσία και η Αμερική προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια να καταστρέψουν τα δικά τους και δεν τα έχουν καταφέρει. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία έμεσα συνδέεται με την πολιτική διαδικασία. Ο Άσαντ, η κυβέρνηση Άσαντ, είχε πιστεί ότι τα χημικά όπλα δεν εξυπηρετούν πια σαν στρατηγικό στρατηγικός μοχλός στην περιοχή. Διότι η Τουρκία έχει το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ έχει τα πυρηνικά του, επομένως δεν το βοηθάει σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά. Θα μπορούσε να τα εγκαταλείψει. Και στην αρχή είχαν φέρει εμπόδια στον ΟΗΕ όταν θέλησε να στείλει ελεγκτές. Όχι, ελεγκτές για αν έχουν γίνει χρήση. Ναι. Τώρα το έχει ξεπεράσει λίγο, βέβαια. Και υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό, ποιος τα χρησιμοποίησε. Ακόμα αυτό δεν έχει απαντηθεί. Και νομίζω ότι δεν είναι και έτοιμα. Δεν είναι έτοιμα ακόμα. Τη συμφωνία. Δεν είναι έτοιμα. Και η κυβέρνηση Άσαντ έχει χημικά όπλα και η αντιπολίτευση έχει χημικά όπλα. Διότι έχει καταλάβει περιοχές της κυβέρνησης που έχουν αποθήκες χημικών όπλων. Οπότε δεν υπάρχει κάνει χρήση, αν θέλει. Οπότε δεν ξέρουμε ποιος θα χρησιμοποιήσει. Για να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι δύσκολο να αποδείξουμε. Αλλά σημασία έχει ότι συνδέεται με την επίλυση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λύση του εμφύλιου πολέμου, υπάρχει μια διαδικασία που είναι γνωστή ως Γενέβη 2. Είναι μια συμφωνία που είχαν κάνει οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένα Έθνη, να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβερνήσεως της Συρίας για να δρομολογηθεί ένας οδικός χάρτης που θα οδηγεί σε μια μεταβατική κυβέρνηση και αργότερα εκλογές και σύνταγμα κτλ. Αυτό ήταν τον Ιούνιο του 2012. Από τότε του πολέμου, δηλαδή. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα έχει σκαλώσει σε ένα πράγμα. Ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει να πάει σε διάλογο αν δεν φύγει πρώτα ο Άσαντ. Ο Άσαντ δεν φεύγει με κανένα τρόπο. Επομένως έχουμε μείνει εκεί. Τώρα βέβαια συνδέθηκαν τα χημικά όπλα με αυτή τη διαδικασία. Ο Πούτιν, η ρωσική κυβέρνηση, έντεχνα και έξυπνα τα έχει συνδέσει χωρίς να τα παρουσιάσει συνδεδεμένα. Και πιέζει την αμερικανική κυβέρνηση να προχωρέσει από την πλευρά της, να πιέσει την αντιπολίτευση να πάνε σε διάλογο. Από ό,τι διαβάζω τώρα εγώ σε αραβικές εφημερίδες, η αντιπολίτευση έχει διασπαστεί. Μερικοί θέλουν να πάνε, να τελειώνουμε, οι άλλοι δεν θέλουν να πάνε. Και αυτοί που δεν θέλουν να πάνε είναι οι εξτρεμιστές, οι ισλαμιστές, οι οποίοι έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Την ίδρυση ενός ισλαμικού κράτους στην περιοχή, που θα είναι η επαρχή του μεγάλου χαλιφάτου. Και έχουν ήδη ανακηρύξει ανεξάρτητο κράτος. Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Μεγάλης Συρίας, Λεβάντ, όπως λέμε στα γαλλικά, ή Σιάμς, όπως λέμε στα αραβικά, η Μεγάλη Συρία. Επομένως, αυτοί δεν θέλουν να πάνε σε συζήτηση με τίποτα. Και αναρωτιόμαστε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Ομπάμα να πιέσει τους άλλους να πάνε. Και περιμένουμε. Είναι να συναντηθούν μετά τα μέσα Οκτωβρίου και να αρχίσουν τις διαδικασίες. Να δούμε.
Ένα άλλο το οποίο δεν θίγεται στη συμφωνία που επετεύχθη στο πλαίσιο του ΕΕ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας είναι τι θα γίνει αν τελικά η Συρία δεν τηρεί την υπόσχεσή της και δεν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Και αυτό έχει μείνει λίγο έολο, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά... Τι θα γίνει, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει επέμβαση και δηλαδή η Ρωσία έχει πατήσει πόδι. Έτσι δεν είναι? Η Ρωσία έχει πατήσει πόδι και θέλει μάλιστα, να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Μάλιστα εκεί την είχε κάνει ένα λάθος ο Κέρι, χωρίς να θέλει να το κάνει το λάθος. Αλλά ήταν κέριο το λάθος. Στη συνάντηση των G20, ο Πούτιν έριξε την ιδέα, παιδιά, να πείσουμε τον Άσαντ να θέσει τα όπλα του υπό την εποπτεία του ΟΓΕ, σαν ερώτημα. Ο Κέρι ήθελε να δώσει την εικόνα ότι ένας δικτάτορας σαν τον Άσαντ δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο και είπε ακόμα και να προτείνουμε στον Άσαντ να το κάνει δεν θα το δεχτεί. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Άσαντ στη μέση και λέει δέχομαι. Ξεχνώντας τη σχέση βέβαια της Ρωσίας με τη Συρία. Οπότε η Ρωσία τώρα, ο Άσαντ μην ξεχνάτε, θυμάται τι έγινε με τον Καντάφη. Μετά το 2000, ναι. Μετά το 2003, το 2005 η Βρετανία κυρίως έπεισε τον Καντάφη να εγκαταλείψει. Να καταστρέψει τα χημικά και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. 5 χρόνια αργότερα τον ανατρέψανε. Οπότε ο Άσαντ έχει ένα ερώτημα. Παιδιά, να τα εγκαταλείψω εγώ αυτά. Τι εγγύησεις έχω ότι δεν θα μου κάνετε τα ίδια με τον Καντάφη? Θα πει Αμερική, εγώ εγγυάμαι. Άσε, εσένα δεν σε εμπιστεύουμε. Τα Ηνωμένα Έθνη. Μα ας τα Ηνωμένα Έθνη, αφού φωνάζεις ότι είναι άχρηστα και θέλει να λάβεις μονομερείς ενέργειες. Να βάλουμε τη Ρωσία να εγγυηθεί την κατάσταση. Οπότε μπαίνει η Ρωσία δυναμικά στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Και είναι σημαντικό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί καλά, γενικώς η Αμερική μπορεί να θεωρηθεί και ως μια μεσανατολική δύναμη. Έτσι δεν είναι, γιατί έχει την εκλεκτική πέρα, σχέση εμπλέκτη με το Ισραήλ. Όχι και μόνο τις βάσεις, αυτό. Και τις Ιράκ, βάσεις όλα. Αφγανιστάν. Είναι πολύ επίπεδη η σχέση της με την περιοχή. Αλλά και τη στιγμή που ο Ομπάμα κάνει πίσω. Δεν ξέρω αν επιστρέφει στο δόγμα Μονρόε. Πάντως, έχοντας πάρει και τα πρόσφατα μαθήματα των περιπετειών στη Μέση Ανατολή και έχοντας υποδεχθεί πολλές σωρούς Αμερικανών στρατιωτών, είναι πάρα πολύ διστακτικός στο να εμπλακεί και φυσικά υπάρχει και κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 61% είναι μία από τις τελευταίες μετρήσεις που είδα που είναι κατά της εμπλοκής. Έστω και με joystick, ξέρετε, από μακριά να φεύγουν οι πύραυλοι, γιατί πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιος πόλεμος. Αν δεν πατήσει πόδι, οι πόλεμοι δεν κερδίζονται με video games. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι η Αμερική μπήκε σε μια φάση που δεν είναι η παλιά υπερδύναμη που μπορούσε να δράσει με επιρροή. Έχει χάσει ερίσματα στον χώρο της Μέσης Ανατολής μετά το 2003. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ίδια η Ευρώπη δεν φαίνεται να είναι διατηρημένη να μπει σε περιπέτειες. Αυτό είναι το ερώτημα προς την κυρία Γιαννάκου. Ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο αυτόν τον καιρό? Καταρχάς, δυσκολεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε αυτή την περίσταση, να έχει μία φωνή, να μιλήσει με μία φωνή? Όχι, έχει ενιαία στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά. Έχει ενιαία στάση. Πήρε λίγο χρόνο, βέβαια. Στην υπόθεση της Συρίας, βεβαίως. Και υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις στην αρχή για το θέμα της επέμβασης. Όπως ξέρετε, το Βρετανικό Κοινοβούλιο απέρριψε αυτή την επέμβαση. Η Γαλλία σήκωσε φωνή περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εν όψη ή με την πιθανότητα μιας πολιτικής διαδικασίας που θα μπορούσε παράλληλα με την καταστροφή των χημικών όπλων να οδηγήσει σε κάποια λύση, όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι συμφωνούν. Και πρέπει να σας πω ότι και η δουλειά που γίνεται υποδομής από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης υπό την Βαρόνι Άστον αυτή τη στιγμή δεν είναι αμεληταία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην περίπτωση της Αιγύπτου, παραδείγματος χάρη, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τύπωσε 2 εκατομμύρια ταυτότητες σε γυναίκες της Αιγύπτου που δεν υπήρχαν πουθενά γραμμένες στα χαρτιά. Για το Αιγυπτιακό κράτος δεν υπήρχαν. Και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι ο μόνος διεθνής φορέας που δίνει τόσα πολλά χρήματα για την ανάπτυξη και φυσικά τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά με άλλες διαδικασίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν πάντοτε μόνο για την ασφάλεια. Η Ευρώπη δίνει πάρα πολλά. Η χώρα μας η οποία υποφέρει και πεινάει σήμερα δίνει πολύ μεγάλα ποσά στο ταμείο
για την ανάπτυξη του τρίτου κόσμου. Επομένως, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης κάνει και αυτή τη φροντίδα που δεν φαίνεται. Και ξέρετε, μια που το αναφέρατε αυτό και κάνατε τον παραλληλισμό... Στην Παλαιστίνη όλα τα χρήματα τα έδωσε η Ένωση για να μπορέσει να επιβιώσει. Αναφερθήκατε στην αδυναμία της χώρας μας, τη γνωστή αδυναμία να καλύψει τις δικές της ανάγκες. Παρόλα αυτά συνεισφέρει στο κοινό αυτό ταμείο. Και για όσους εύκολα θα σκεφτούν, μα τι κάνουμε... Θα έλεγα ακριβώς αυτό. Πρέπει να σκεφτόμαστε με ευρύτητα, γιατί οι άνθρωποι όταν υποφέρουν βγαίνουν από τα σύνορα. Και πρέπει να έχουμε υπόψη και έρχονται μας κατευθείαν εδώ. Ιδίως η κοντινή αυτή πληθυσμή. Η Ελλάδα, ναι, ταυτιζόμενη με το δυτικό κόσμο και τις συμμαχίες κτλ., έχει κερδίσει πολλά κατά καιρούς. Πέρα από το γεγονός ότι έγινε κράτος. Οργανωμένο εννοείται. Έγινε κράτος. Έγινε, ναι, κράτος, κυρία Δικιάκου. Διότι στην αρχαιότητα υπήρχαν πόλεις, έγινε κράτος. Και έγινε κράτος με τη βοήθεια όλων αυτών που ήθελαν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και αυτών που με τις φιλελεύθερες ιδέες τους πίστευαν σε ένα ελληνικό όραμα. Είχαν μια παιδεία η οποία είχε σχέση με τη δική μας αρχαιότητα. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει κερδίσει από τις καλές συμμαχίες, έχει κερδίσει. Και κερδίζει όταν έχει καλή εικόνα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί είμαστε σε μια εποχή που καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί. Και ούτε δεν σας λέω για την Ελλάδα, ούτε η Γερμανία δεν μπορεί μόνη της. Η Ευρώπη έχει νόημα, επιστρέφει ισχύ δηλαδή στα κράτη-μέλη ως ενωμένη. Εντί και μάλιστα ενώσει... ή δυνατόν πολιτικά ενωμένη. Αυτό είναι που έχει σημασία. Τώρα, εάν υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, πρέπει να τα λύσει όλα μαζί η Ευρώπη. Λοιπόν, η Ευρώπη στηρίζει και τη Μέση Ανατολή. Όλα τα χρήματα στην Παλαιστίνη τα έχει δώσει η Ευρώπη για να οικοδομηθεί ό,τι υπάρχει στην Παλαιστίνη και για να μπορέσουν οι Παλαιστίνοι να σταθούν. Υπάρχει άλλωστε και πέραν της, των σχέσεων γειτονίας, που είναι ένα κεφάλαιο εξωτερικής πολιτικής, υπάρχει και η ευρωμεσογειακή διάσταση. Η οποία ενισχύεται σε αυτή τη φάση, γιατί ξέρετε, έχει τεράστια σημασία για την Ευρώπη να κοιτάξουν και προς την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Βεβαίως, άλλες χώρες υποφελούνται περισσότερο, άλλες λιγότερο. Δηλαδή, η Γαλλία πουλάει αυτοκίνητα στο Μαρόκο και παίρνει πορτοκάλια Μαρόκου. Εμείς που έχουμε τα πορτοκάλια, το λέω σχηματικά, τι θα πουλήσουμε στο Μαρόκο. Όμως, το γεγονός ότι είμαστε στην Ένωση, η οποία έχει πιθανότητες, ίσως όχι στο άμεσο μέλλον, αργότερα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τριβές και διακυβερνητισμός, να ενωθεί πολιτικά και να ισχυροποιηθεί πραγματικά, τότε θα μπορεί να έχει κανείς ένα σύστημα, παραδείγματος χάρη όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Φλόριδα, που είναι μονίμως χρεοκοπημένη, στηρίζεται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Αφήστε τώρα, γιατί και ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός στις μέρες μας... Ναι, δεν πήγε καλά, αλλά... Άρα πού να κάνουν και πόλεμο, κύριε Κούτσι. Εγώ χαίρομαι που ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι κλείνει το κράτος και κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν έφυγε από τη θέση του και δεν έπαψε να εργάζεται. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στην αγαπημένη μας Ευρώπη. Κάνατε μνήμα της διάστασης της πολιτικής αυτής της γειτονίας και της ενίσχυσης των υποδομών και ουσιαστικά του μέλλοντος. Και του τρίτου κόσμου. Του τρίτου κόσμου, αλλά ας δούμε λίγο την περιοχή μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πρώτη στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας πάλι συνολικά, αλλά και σε αυτή την περίσταση προς την Συρία. 1.800.000.000, μια τελευταία αναφορά που διάβασα, κύριε Μάστακα. Εσείς βέβαια εκπροσωπείτε τον ΟΗΕ στη συζήτησή μας. Θα ήθελα, προτού μιλήσουμε για αυτή την τεράστια υπόθεση της προσφυγιάς, την οποία κάποιοι μπορεί να έχουν αντιληφθεί και στη χώρα μας, κάποιοι όχι, εξαρτάται ίσως που κατοικούν. Σίγουρα οι αρχές την έχουν βιώσει και καλούνται να την αντιμετωπίσουν ανθρωπιστικά και αποτελεσματικά. Θα ήθελα να δούμε ένα σύντομο βίντεο όπου επιγραμματικά αναφέρονται οι καταστάσεις που έχουν βιώσει οι πρόσφυγες επιγραμματικά. Ουσιαστικά είναι περίπου 3 λεπτά. Είναι παραγωγής της αρμοστίας του ΕΕ για τους πρόσφυγες. Παρακαλώ, κύριε Γεργοριάδου. Σύρια. Η χώρα συντετριμένη. Οι άνθρωποι της εγκλωβισμένοι σε διαμάχη. Οι γειτονές υφίστανται το τεράστιο βάρος. 3 χρόνια πόνος και καταστροφή. Η μεγάλη τραγωδία αυτού του αιώνα. Στην Ιορδανία, μέσα από την έρημο, αναδύεται μια αυτοσχέδια πόλη
καταφύγιο για περισσότερους από 100.000 Συρούς πρόσφυγες. Στο Λίβανο, άνθρωποι προερχόμενοι από επαρχιακές πόλεις και από αστικά κέντρα μένουν όπου μπορούν, στηβαγμένοι σε σκηνές ή σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Στην Τουρκία, 21 καταβλισμοί σε 10 επαρχίες. Στο βόρειο Ιράκ, αυτοί οι Σύροι πρόσφυγες έχουν καταφύγει σε ένα πάρκο. Στην Αίγυπτο, ολοένα περισσότεροι Σύροι αναζητούν ασφάλεια ή τον δρόμο προς την Ευρώπη. 2 εκατομμύρια άνθρωποι, η Συρία αιμορραγεί. Αποστραγγίζεται από τις γυναίκες, τα παιδιά και τους άντρες της. Στο εσωτερικό της Συρίας, πάνω από 4 εκατομμύρια έχουν γίνει πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την χώρα. Πάνω από το μισό της ανθρωποπλημμύρας που εγκαταλείπει τη Συρία είναι παιδιά. 1 εκατομμύριο παιδιά. Το 70% από αυτά είναι μικρότερα από 12 ετών. Παιδιά σαν αυτό, που ήταν 3 ημερών όταν μαζί με τους γονείς του κατέφυγε στο Ιράκ. Ή σαν την 4χρονη Σαχάτ με το σημαδεμένο πρόσωπο, αλλά τη ζωή της ακέραια. Ή σαν την Άια, που ελπίζει να μπορέσει να πάει σχολείο. Ή σαν τον Αμντάλα, που δουλεύει για να θρέψει την οικογένειά του. Η πλημμυρίδα δεν κοιτάζει. Περισσότεροι από 40.000 πρόσφυγες πέρασαν στο βόρειο Ιράκ από μια προσωρινή γέφυρα μόνο μέσα σε μία εβδομάδα. Τα σύνορα ξεχυλίζουν. Η παντός είδους επιμελητεία είναι κρίσιμη σημασία και πρέπει να παρασχεθεί επιγόντως σε αυτές τις κοινότητες που φιλοξενούν τόσους πολλούς πρόσφυγες. Οι γειτονικές χώρες έχουν δείξει μεγάλη γενναιοδορία, αλλά η πίεση που υφίστανται οι οικονομίες και οι υποδομές είναι τεράστια. Νερό, τροφή, εκπαίδευση, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στέγαση. Αυτή η κρίση απαιτεί κάτι περισσότερο από ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές. Επιγόντως χρειάζεται στιβαρή οικονομική ανάπτυξη που θα βοηθήσει τις χώρες υποδοχής να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Απ' άκρους άκρος αυτή την περιοχή έχει διαταραχθεί η αίσθηση ότι υπάρχει μέλλον. Η ζωή πλέον έχει καταντήσει επιβίωση και αναμονή για ειρήνη και για ένα μονοπάτι που θα οδηγήσει πίσω στην πατρίδα. Δεν μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα. Τι να σχολιάσει. Μονάχα ίσως ένα-δυο στοιχεία ότι η χώρα με την, που υποδέχεται το, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος υποδοχής των προσφύγων είναι ο Λίβανος. Παλιά ήταν ενωμένες αυτές οι δύο χώρες, άλλωστε ήταν μία χώρα, έτσι δεν είναι, το 29 χωρίς... Το 26. Μετά είναι η Ιορδανία και η Τουρκία. Νομίζω ισόποσα έχουν υποδεχθεί πρόσφυγες. Και το Ιράκ και η Αιγύπτος, σε μικρότερους αριθμούς βέβαια. Η διάσταση που έθεσε η σύντομη προβολή σας, πέραν των όσων ήδη ελέγχθησαν, είναι αυτή της προστασίας των προσφύγων και των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της Συρίας. Η προστασία και η περίθαλψή τους με την έννοια της πρόσβασης στα απαραίτητα για να ζήσουν έθεσε όμως ταυτόχρονα και το ζήτημα της σταθερότητας ή της μη σταθερότητας που προκαλεί η παρουσία 2 εκατομμυρίων σχεδόν προσφύγων στις γειτονικές χώρες. Δεν είναι απλό πράγμα για το Λίβανο να έχει 500.000 πρόσφυγες, όχι μόνο από πλευράς οικονομικών συνεπειών, αλλά και από πλευράς κοινωνικής σταθερότητας. Το ίδιο και για την Ιορδανία. Λιγότερο για το Βόρειο Ιράκ. Και κάποιες από αυτές τις χώρες, σας διακόπτω, είχαν ήδη προσφυγικούς πληθυσμούς. Ναι. Ήδη έχουν Παλαιστινίους, παλιές. Όχι μόνο πληγές. Αυτό, να σας πω ότι και μέσα στην και ίδια τη Συρία υπήρχαν Ιρακινοί πρόσφυγες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Ιράκ γιατί κινδυνεύουν και οι οποίοι και αυτοί εκτοπίστηκαν από τη σύραξη. Υπήρχαν επίσης πάρα πολλοί Παλαιστίνοι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Συρία και μάλιστα είχαν και ένα ιδιαίτερο καθεστώς διαμονής με πάρα πολλά δικαιώματα από το Συριακό κράτος και αυτοί εκτοπίζονται. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση στη Συρία και η εκτόπιση, είτε πρόκειται για πρόσφυγες, είτε που περνούν δηλαδή, τα σύνορα της Συρίας, είτε πρόκειται για ανθρώπους που μετακινούνται στο εσωτερικό της Συρίας, θέτει ορισμένα επιπρόσθετα ζητήματα. Ποια είναι η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να μοιραστεί το βάρος που δέχονται οι γειτονικές χώρες από τη φιλοξενία τόσων προσφύγων? Ποια είναι η θέση της Ευρώπης σε αυτό? Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας για δράσεις που γίνονται μέσα στη Συρία ή γύρω από τη Συρία στα κράτη που δέχονται πρόσφυγες. Τι θα γίνει αν αύριο εμφανιστούν 10 ή 20 χιλιάδες πρόσφυγες μαζικά που θα θελήσουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας προστασία? Πόσοι Σύριοι έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής
οι αριθμοί δείχνουν ότι δεν υπάρχει κύμα προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περίπου 40, μεταξύ 40 και 50 χιλιάδων μέσω 2012 και 2013 που ζήτησαν άσυλο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να πάρουμε την Ελλάδα, υπάρχουν περίπου το πρώτο οκτάμηνο του 2013 περίπου 4.500 Σύριοι που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο, χωρίς να έχει δηλαδή να έχουν περάσει στο ελληνικό έδαφος με τις απαραίτητες διατυπώσεις. Αλλά μέχρι εκεί, τα 2 εκατομμύρια των προσφύγων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μία από τις γειτονικές χώρες που προαναφέρθησαν. Άρα είναι ένα θέμα συζήτησης και προετοιμασίας, κατά την άποψή μας, του πώς η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σκέπτονται να αναλάβουν ένα μέρος της ευθύνης για την προστασία όλων αυτών των προσφύγων. Επιτρέπετε να πω κάτι. Σε άλλες εποχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπαιρναν κατά χιλιάδες πρόσφυγες. Σας θυμίζω ότι κάποτε η Γερμανία πήρε 200.000 Ταμίλ για να τους σώσει από τον εμφύλιο. Φοβούμαι ότι σήμερα καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τέτοια δυνατότητα απορρόφησης. Λυπάμαι που το λέω έτσι αρκετά ψυχρά. Επιλεκτικά βεβαίως που θα ζητήσουν άσυλο. Αλλά τέτοια δυνατότητα. Είναι από τις χώρες που έχουν δώσει. Υπάρχει και στο Σύνταγμα. Κοιτάξτε, στο και Σύνταγμα του. Ακόμη περισσότερο. Βεβαίως. Αλλά δεν έχουν πια τη δυνατότητα σε μεγάλους αριθμούς για πολλούς λόγους. Μεταξύ των οποίων θρησκευτική, κουλτουριστική και πλήθος άλλων λόγων. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η Αυστραλία, παραδείγματος χάρη, έπαψε να δίνει βίζα σε μουσουλμάνους και Κινέζους. Διότι είναι μια χώρα με μικρό πληθυσμό και είναι τεράστια και αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί αν υπάρξουν τεράστια κύματα. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες συνιστώσεις του προβλήματος, τις οποίες δεν μπορεί να υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχουν και να τις κρύβουμε. Και επομένως δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει όλα τα προβλήματα της περιοχής εκεί. Να το έχουμε υπόψη μας. Ωστόσο, κυρία Γεωργίου, ωραία είναι η θεωρία. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ωραία είναι η θεωρία τι κάνει η Ευρώπη. Τι κάνει η Ευρώπη για το χρέος της Ελλάδος, τι κάνει η Ευρώπη για τη Συρία, τι κάνει η Ευρώπη για αυτόν, τι κάνει για τον άλλον. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει και θα τα στηρίξει? Ωστόσο, λοιπόν, η Επίτροπος, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Η Επίτροπος Αρμόδια για τις Ανθρωπιστικές Κρίσεις είπε ότι πρέπει τα σύνορα να ανοίξουν για τους πρόσφυγες της Συρίας. Για όλους? Δεν έκανε κάποιο προσδιορισμό. Δεν ξέρω τι θα θελήσει να πάρει η Βουλγαρία, από την οποία προέρχεται η Βουλγαρία. Έχει δεχτεί ήδη η Βουλγαρία 3.000 αιτήσεις. Κοιτάξτε, είναι πρόσφυγα. Άλλο οι 3.000 αιτήσεις και άλλο οι 500.000 και το εκατομμύριο. Οι 500.000 και τα 2 εκατομμύρια. Είναι εγκλωβισμένοι στα διασυνορία. Εγώ μιλώ για τον τεράστιο αριθμό που κάποτε η Ευρώπη μπορούσε να το κάνει. Δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί να πάρει τεράστιους αριθμούς. Να τους απορροφήσει σε εργασία και να τους εγκαταστήσει. Δεν είναι να τους πάει σε κάμπους πάλι στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Ναι, υποθέτω ότι είναι ό,τι χειρότερο να τους βάλει σε καταβλισμούς, βεβαίως. Ένα μικρό. Και άλλους καταβλισμούς. Εννοώ και στη χώρα τη δική μας που είναι είσοδος και το Δουβλίνο 2 δεν κάνει κάτι για να βοηθήσει την κατάσταση βεβαίως από τη στιγμή που τους εγκλωβίζει στη χώρα μας, έτσι. Συν το πολύ πενιχρό ενεργητικό της χώρας μας στην παροχή ασύλου, κυρία Χριστέα. Νομίζω ότι βάζουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στο τραπέζι. Δυστυχώς είναι ήδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, όχι εμείς. Είναι πάρα πολλά πράγματα πάνω στο τραπέζι. Το Δουβλίνο 2 είναι μια άλλη κατάσταση. Αναφέρεται στο μεταναστευτικό. Εδώ τώρα μιλάμε για πρόσφυγες. Πρέπει να το διαχωρίσουμε. Να πάρουν... ναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν, είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να εγκριθούν βεβαίως οι αιτήσεις ασύλου. Όχι, δεν πάει ακριβώς έτσι. Είναι μεγάλο θέμα, ναι. Αλλά ας μείνουμε στο γεγονός ότι δεν είναι το Δουβλίνο 2, η εφαρμογή του Δουβλίνου 2 για τους πρόσφυγες από πόλεμο και σειράξεις οι οποίοι πάνε με τις διεθνείς συνθήκες και Γενέβη. Ναι, ναι, είναι και άλλο. Είναι άλλο θέμα. Τι συμβαίνει όμως? Θα συμφωνήσω στο συλλογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να δεχτεί και να παρέχει βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στα σύνορά της σε πολύ μεγάλο κύμα μεταναστών από
και από τη Συρία, αλλά και από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε κρίση, από οποιοδήποτε πόλεμο αυτή τη στιγμή, γιατί και οι κρίσεις και οι πόλεμοι έχουν αλλάξει και μορφή και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κάποια άλλη οικονομική κατάσταση και συγκυρία αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω στο συλλογισμό σας, ότι όχι όμως ότι δεν είναι ανέφικτο και δεν είναι θέμα πολιτικών και αυτό, και θέμα πολιτικών στο πώς θα διαχειριστεί την κρίση και τους πρόσφυγες και διασυνοριακά στις χώρες γύρω από τη Συρία αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρεται. Μπορεί να χρηματοδοτήσει προγράμματα, βεβαίως. Και δεν αρκεί μόνο η χρηματοδότηση, με την έννοια ότι η χρηματοδότηση δεν είναι το πρόβλημα, η χρηματοδότηση. Παρόλο που τις δηλώσεις και τις πρόσφατες δηλώσεις ότι λείπουν πόσα δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάγκη, για την ανθρωπιστική ανάγκη για τους Σύριους, το πρόβλημα είναι και η σωστή διοχέτευση της χρηματοδότησης. Και υπάρχει μεγάλο θέμα και στην ανθρωπιστική κοινότητα, με πολλές δηλώσεις και από τον Ερυθρό Σταυρό και από τα Ηνωμένα Έθνη, σαν φυσικά διεθνής οργανισμός, και από πολλές μη κυβερνητικές. Υπάρχει μεγάλο θέμα στο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει φτάσει σωστά. Πρέπει, ναι, υπάρχει εγκλωβισμός της, υπάρχει εγκλωβισμός των κονδυλίων, υπάρχει εγκλωβισμός των παρεμβάσεων. Και εκεί έρχομαι να μου το εξηγείτε λίγο καλύτερα αυτό. Τι εννοείται εγκλωβισμός των κονδυλίων και των παρεμβάσεων? Επειδή ακριβώς αυτή η κρίση είναι ιδιότυπη και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια σύνθετη, ουσιαστικά δεν είναι μία κρίση, είναι πολλαπλά επίπεδα κρίσεων αυτό που συμβαίνει στη Συρία. Πρόσφατα άκουσα μια ωραία ερευνήτρια πάνω στον αραβικό και μεσογειακό κόσμο και όλο το φαινόμενο, η οποία είπε ότι παρομοιάζει την κρίση στη Συρία με τους 9 κύκλους του Δάντη, για όποιους το έχουμε διαβάσει. Ακριβώς για να τονίσει ότι είναι πολυεπίπεδη η κατάσταση του τι συμβαίνει ακριβώς εκεί τώρα και των σεναρίων του πώς θα εξελιχθεί. Στην πραγματικότητα είναι μια κρίση η οποία και αντίστροφα επηρεάζει τον αραβικό κόσμο, αλλά και ο ίδιος αραβικός κόσμος επηρεάζει αυτήν. Και εδώ μετά υπάρχει η άλλη ανάλυση, φυσικά το άλλο επίπεδο της ανάλυσης, τη διεθνούς κοινότητας της υπόλοιπης. Τι εννοούμε τώρα ότι εγκλωβίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια? Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι τόσο σύνθετη και πολυεπίπεδη και υπάρχουν διάφορες, δεν θυμάμαι στα ελληνικά πώς είναι ο όρος, είναι sectarian λέγεται, τμηματοποιημένη, αποκομματισμένη θα έλεγα. Για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει έναν, να το πω απλά, ενιαίο φορέα στο να συνεργαστεί και στο να μπορέσει να διεισδύσει. Να διεισδύσει πού? Στις ελεγχόμενες περιοχές από την κυβέρνηση, στις περιοχές που έχουν αναλάβει αντάρτες. Και πρέπει να διαπραγματευτεί όπως με όλους είπατε, αυτούς. Είναι διαφορετικοί αντάρτες. Δεν είναι... Και είναι διαφορετικοί ο αντάρτικός χώρος, δεν είναι ομοιογενής. Δεν έχουν ένα πρόσωπο. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο πολύπλοκο. Αλλά και μέσα στις κυβερνητικές, στα κυβερνητικά μέτωπα υπάρχουν αντιθέσεις. Και εκεί δεν είναι τόσο ενιαίο το μέτωπο. Άρα με έναν τρόπο οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και οι εσωτερικοί πρόσφυγες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτούς που είναι. Γι' αυτό ακριβώς και είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Ακριβώς. Γι' αυτό και είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Γιατί είναι εγκλωβισμένοι από αυτό. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να βρει τα σωστά κανάλια. Το σωστό συντονισμό, να το πούμε πολύ απλά. Επομένως, δίνονται λεφτά, δίνονται ανθρώπινοι πόροι. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και ότι είναι τρομακτική η προσπάθεια και τα μεγέθη που δίνει η ανθρωπιστική κοινότητα για να μπορέσει να βοηθήσει. Έχει μια χώρα η οποία δεν είναι μια χώρα η οποία ήταν υποανάπτυκτη εντελώς. Είχε υποδομές. Τώρα δεν έχει. Είχε υποδομές. Και ούτε είχε ποσοστά, ας πούμε, να αναφερθώ στην υγεία που είμαι πιο εξειδικευμένη, ούτε είχε οι ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής περίθαψης και της υγείας του πληθυσμού ήταν όπως μιας χώρας όπως εμάς. Δεν είχε τέτοια θέματα και ξαφνικά βρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο να καταστρέφονται υποδομές, να έχει εμφύλιες σειράξεις, να έχει πόλεμο εμφύλιο μέσα σε πόλεις. Στη Δαμασκό, στις γειτονιές, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και δεν μπορεί να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Και δεν μπορεί να φτάσει και η διαπραγμάτευση στο να λυθεί ή να προστατευτούν οι πολίτες. Έχουμε δηλαδή κανονικά έναν εμφύλιο πόλεμο και με πολλαπλά διέξοδα. Άμαχοι πολίτες και πολλά παιδιά.
Δεν είναι απλή κρίση. Βεβαίως και δεν είναι. Και όσο παρατείνεται, γίνεται και πιο σύνθετη. Και έρχεται ο χειμώνας. Για άλλη μια χρονιά, δηλαδή. Έρχεται ο χειμώνας. Έχουμε στο τηλέφωνο μία εκλεκτή κυρία. Όπως θεωρώ εκλεκτούς τους εθελοντές αυτού του επίπεδου. Την κυρία Αλίκη Μεϊμαρίδου. Είναι ψυχολόγος και είναι εθελόντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Με θητεία σε 2 προσφυγικούς καταβλισμούς στην Τουρκία. Κυρία Μεϊμαρίδου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα, από τον ακριτικό Εύρο και το όμορφο Σουφλί. Έχετε επιστρέψει. Βεβαίως σας ακούμε. Έχω επιστρέψει. Βρίσκομαι σε άλλη αποστολή αυτή τη στιγμή. Θέλετε να μας πείτε επί τη ευκαιρία τι κάνετε εκεί που είστε, με τι ασχολείστε? Έχω μόλις ξεκινήσει. Μπορώ εν συντομία να σας αναφέρω ότι είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης για τους μετανάστες που κρατούνται σε κέντρα κράτησης, στο φυλάκιο και σε άλλα μικρότερα. Και παρέχουμε ιατρική και ψυχοκοινωνική περίθαλψη, υποστήριξη. Η τραγωδία της προσφυγιάς και της μετανάστευσης είναι στον αιώνα μας και στον προηγούμενο ό,τι πιο... Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Πράγματι, είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι και τρομερό. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι φυλακισμένοι, είναι κρατούμενοι, ενώ στην ουσία δεν έχουν διαπράξει κάποιο... κάποιο έγκλημα, αλλά ζουν σε... Παράνομης εισόδου εννοείται, ναι. Ναι, ναι. Κυρία Μαϊμαρίδου, να επιστρέψουμε στις μέρες που βρεθήκατε στους καταβλισμούς στην Τουρκία. Καταρχάς, πείτε μας τα ονόματα των καταβλισμών αυτών. Ο πρώτος ήταν εκεί που ήταν και η βάση των επιχειρήσεων, στο Κιλής, το οποίο ήταν ένας προορισμός αρκετά δημοφιλής εισαγωγικά, αν θέλετε, λόγω της κρίσης στη Συρία. Είναι πολύ κοντά στα σύνορα. Και είναι μάλιστα 2 χιλιόμετρα μόλις από ένα χωριό της Συρίας, το Ασάνς, στο οποίο γίνονταν διάφορες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο ήταν στο επίκεντρο της προσοχής. Και ήταν αρκετά μεγάλος καταβλισμός αυτός, με χωρητικότητα 13.000 ατόμων. Ο δεύτερος που εργαζόμασταν ήταν σε μια τοποθεσία που απήχε μια ώρα από αυτό που σας είπα πριν και λεγόταν Ισλαχία. Να σας ρωτήσω, αναφερθήκαμε ακροθυγώς βεβαίως στην υπόθεση και των παιδιών βεβαίως, όχι ότι τους ενήλικες πρέπει να τους ξεχνάμε γιατί υφίστανται διπλά το βάρος γιατί έχουν και την έννοια για τα παιδιά τους. Φυσικά, ναι. Αλλά πείτε μου, εσείς ασχοληθήκατε να υποθέσω με όλες τις ηλικιακές ομάδες, έτσι? Σαφώς, ναι. Να μιλήσουμε πρώτα για τα παιδιά. Γιατί είδαμε σε ένα σύντομο, αλλά νομίζω περιεκτικό βίντεο της αρμοστίας για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ, ότι αναγκάστηκαν να εγκατέλειψουν μαζί με τους γονείς τους τη Συρία παιδάκια βρέφη. Για να μην μιλήσουμε και για εγγύους, το πιθανότερο, να υπήρχαν και τέτοιες. Υπήρχαν και αυτές, βέβαια. Μιλήστε μου για τα πολύ μικρά παιδιά, πώς το βιώνουν όλο αυτό και πώς μπορέσετε εσείς να απαλύνετε. Ναι. Την κατάσταση. Κοιτάξτε, με τα παιδιά αυτό που συμβαίνει, νομίζω το πρωταρχικό ενδιαφέρον, είναι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Οι ενήλικες έχουν μια άλλη κατανόηση του ότι γίνεται πόλεμος, ότι υπάρχει βία για αυτό το λόγο. Τα παιδιά βλέπουν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα και συνήθως δεν υπάρχει κάποιος να τους εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο έπρεπε να φύγουν από τη χώρα τους και να αφήσουν τα πάντα πίσω. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της δικής μας δουλειάς είναι να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να εκφραστούν συναισθηματικά, να εκφράσουν όλη αυτή τη σύγχυση που έχουν στο μυαλό τους και επίσης να δώσουμε απαντήσεις, γιατί αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά είναι ότι επειδή δεν έχουν απαντήσεις δημιουργούν σενάρια στο μυαλό τους, προσπαθώντας να, αν θέλετε, να βρουν μια λύση σε αυτή την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Ναι. Και να δικαιολογήσουν μέσα τους ακριβώς τι ακριβώς. Τι ακούσατε από τα παιδιά? Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς σκέφτονται εκείνα. Τα παιδιά μιλούσαν πάρα πολύ, ακριβώς επειδή δεν είχαν μια πλήρη κατανόηση, για τον θόρυβο. Και όταν λέμε θόρυβο, εννοούμε τον ήχο από τις βόμβες και από τους πυροβολισμούς. Οπότε όταν τους ρωτούσαμε, κυρίως μέσα από τις ζωγραφιές τους που μας κάνανε, τι είναι αυτό που τα ξυπνάει τα βράδια, τι είναι αυτό το οποίο τα φοβίζει, όλοι μας λέγανε για αυτό το θόρυβο. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά, πριν να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, έζησαν ένα καθεστώς πολιορκίας. Δηλαδή, όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις έμπαιναν σε κάποια πόλη, αυτό μπορεί να κρατούσε και 3 μέρες. Που σημαίνει ότι ολόκληρες οικογένειες και κυρίως μαμάδες με τα παιδιά τους έπρεπε να μείνουν κρυμμένες κάπου.
Σίγουρα άκουσαν και... πάρα πολλούς βομβαρδισμούς σε εκείνο ακριβώς, το διάστημα. Ακριβώς. Και επειδή δεν μπορούσαν να βγουν έξω, όλα αυτά είναι μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Και ένας ήχος, τον οποίο ακόμα και εμείς ως ενήλικες, αν τον ακούσουμε, τρομάζουμε. Τα παιδιά πολύ περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, αισθηκοντός μου έρχεται το ερώτημα, η απόσταση που προκαλεί η άγνοια της γλώσσας της συγκεκριμένης, ναι. Πώς καλύπτεται, είπατε μέσα από τα, βάζετε τα παιδιά να ζωγραφίσουν. Ναι, ναι. Να υποθέσω ότι βεβαίως συνεργάζεται και με πάρα πολλούς διερμηνείς. Αυτό ακριβώς, ναι. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι είχαμε μεταφραστές που ήταν οι ίδιοι Σύριοι. Και τους οποίους είχαμε εκπαιδεύσει και με έναν τρόπο, γιατί δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία, ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε και το νόημα πίσω από τις λέξεις και το συναισθηματικό βάρος των λέξεων και κάποια πολυδυνικά στοιχεία. Δηλαδή, οι μεταφραστές δεν είναι μόνο μεταφραστές με την έννοια του να μεταφράσουν λεκτικά, αλλά να μας πούν και το πολυδυνικό κομμάτι. Να αποδώσουν το ήθος και, ναι, και το βαθύτερο νόημα όλων αυτών, μάλιστα, που λένε τα παιδιά. Πόσοι ψυχολόγοι βρίσκονται σε τέτοιους καταβλισμούς, κατά μέσο όρο, για να καταλάβουμε, γιατί είναι μεγάλο ο μεγάλος ο φόρτος και αριθμητικά, ναι, αλλά πιστεύω και συναισθηματικά για τους ψυχολόγους, έτσι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή για αυτούς τους δύο καταβλισμούς που ανέφερα υπάρχουν δύο ψυχολόγοι. Αλλά επειδή έχει και κάποιους μήνες που αποχώρησα, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς ακριβώς είναι τοποθετημένοι και πώς δουλεύουν ή αν έχει αλλάξει κάτι. Πάντως, παρά το φόρτο εργασίας, είμαστε πάντα εκεί και προσπαθούμε για το καλύτερο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αν μπορούσα να βάλω επίλογο, θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλή ώρα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, τι νιώσατε ότι δώσατε στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους εκεί και τι πήρατε εσείς φεύγοντας. Ναι. Αυτό που νομίζω ότι έδωσα θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε και από τους ίδιους. Αλλά μία υποστήριξη, έναν άνθρωπο που μπορεί να τους ακούσει και να τους δώσει, αν θέλει, τη δυνατότητα να δώσουν ένα νόημα σε όλο αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται. Γιατί ακόμα και οι δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας είναι μέρος της ζωής μας. Και εμείς προσπαθούμε αυτό το πράγμα να κάνουμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο να το εντάξει στην ιστορία της ζωής του, έτσι ώστε να μην είναι πλέον απειλητικό. Αυτό που πήρα εγώ θα το τοποθετήσω μάλλον όσον αφορά τους ανθρώπους που γνώρισα και το ήθος, την ευγένεια και το θάρρος που έχουν και τη θέληση για ζωή παρά τις τρομερές αντιπτώσεις που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν όλοι τους αισιόδοξοι, ήταν όλοι ευγενικοί και δυνατοί, απίστευτα δυνατοί. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, μια και ασχολείστε με πολύ ευγενικά έργα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Κυρία Χριστέα, είχαν ακουστεί και για έκτροπα, θα το έλεγα, για εγκλήματα, για την διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στους καταβλισμούς ακόμη. Και βέβαια, επειδή είναι μια ιδιότυπη συνύπαρξη ανθρώπων αυτές τις σκηνές, και κύριε Μάστακα, αν έχετε γνώση των θεμάτων αυτών που αναφέρομαι, στα οποία αναφέρομαι, τι ακριβώς ισχύει, γιατί είχε αναφερθεί κάτι ειδικά για το Ζατάρι, είχαν υπάρξει δημοσιεύματα, δηλαδή αυτοί οι πρόσφυγες επιπλέον υφίστανται και τη διείσδυση ξένων στοιχείων. Ακούστηκε ακόμη ότι κοριτσάκια τα πάντρευαν με πλούσιους στον αραβικό κόλπο για να γλιτώσουν από τη ζωή. Δηλαδή αυτά είναι τη ζωή στον καταβλισμό. Δηλαδή αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και όχι μόνο. Είναι συνήθεια στον Ισλαμικό κόσμο και στην Τουρκία. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Αλλά για να τους βίαιους γάμους στην ουσία. Ναι, ευτυχώς τέλος πάντων, λόγω της Ιεμένης ξαναήρθε στην επιφάνεια και νομίζω θα υπάρξει κάτι θα γίνει εσωτερικά τουλάχιστον στην Ιεμένη. Αλλά ποιες είναι, τι φτάνει στα δικά σας αυτιά? Όποιος θέλει πρώτος. Πιο εξειδικευμένα θα τα πω και ο Σματάς. Είναι γενικό ένα φαινόμενο που συμβαίνει αυτό στους καταβλισμούς. Το έχουμε ακούσει και στην Αφρική, η αλήθεια είναι. Όλοι οι προσφυγικοί καταβλισμοί, λόγω ακριβώς των συνθήκων και του τρόπου διαμονής και λόγω της κατάστασης, δηλαδή όταν έχουμε ένα πόλεμο και
ένας πληθυσμός βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα. Τώρα, η ύπατη αρμοστία, θα μιλήσει ο αρμόδιος, είναι υπεύθυνη για την προφύλαξη και τον σχεδιασμό προστασίας. Στην Ιορδανία κυρίως, στο Λίβανο δεν υπάρχουν καταβλισμοί προσφύγων. Στη δε Τουρκία που υπάρχουν πάνω από 20, έχει αναλάβει την ευθύνη τους η κυβέρνηση, η κυβερνητική υπηρεσία της Τουρκίας. Στην Ιορδανία λοιπόν, πράγματι, στο καταβλισμό που λέγεται Ζάτρι, είναι συγκεντρωμένος ένας τεράστιος αριθμός προσφύγων. Τι είναι ένας καταβλισμός προσφύγων? Είναι μια κοινωνία, μια πόλη, ίσως και μια μεγάλη πόλη. Αν υποθέσουμε ότι το Ζάτρι τελευταία φορά που είδα τα νούμερα είχε πάνω από 100.000 πρόσφυγες, τώρα μπορεί να έχει ανέβει κι άλλο αυτός ο αριθμός. Δεν έχω το πιο πρόσφατο. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πόλη. Δεν ξέρω πόσες πόλεις στην Ελλάδα είναι των 100.000 κατοίκων ή περισσότερο. Και η πόλη λοιπόν αυτή δημιουργείται εκ του μηδενός. Δεν έχει καμία υποδομή, δεν έχει καμία κοινωνική συνοχή. Εξαρτάται ποιοι είναι οι άνθρωποι που προσέτρεξαν μια αυτοσχέδια για να σωθούν σε αυτό το σημείο και βρίσκονται όλοι μαζί. Yeah. Και υπάρχει ο μηχανισμός του κράτους που τους υποδέχεται μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και τις υπόλοιπες οργανώσεις εκτός Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, που προσπαθούν να δώσουν βοήθεια. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει περάσει το τραύμα της μετακίνησης, έχει περάσει το τραύμα των πραγμάτων που είδε και έζησε μέχρι να φτάσει να μπορέσει να μετακινηθεί και φτάνει λοιπόν σε ένα προορισμό, φτάνει σε αυτή τη νέα πόλη που φτιάχνεται εκ του μηδενός, έχοντας να αντιμετωπίσει αφενός με την επούλωση των τραυμάτων, αφετέρου την επιβίωση. Έχει λοιπόν σημασία να μπορεί κανείς να εντοπίσει τα προβλήματα. Πράγματι, υπάρχουν φαινόμενα εκμετάλλευσης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και άλλα, και άλλου είδους εκμετάλλευσης, και να μπορεί να απαντήσει. Ασφαλώς η απάντηση δεν φτάνει για να καλύψει και να λύσει όλα τα προβλήματα. Ασφαλώς και είναι θέμα χρηματοδότησης των σχετικών δράσεων. Ελέγχθη πριν από λίγο ότι περίπου 45% από το συνολικό ποσό που απαιτείται για τη βοήθεια των προσφύγων έχει μέχρι στιγμής δωρηθεί από τη διεθνή κοινότητα. Και άρα πράγματι και τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και θα υπάρξουν και ανάγκη θα υφίσταται να εντοπίζονται και να δίνονται λύσεις. Πόσο επαρκείς θα είναι αυτές οι λύσεις? Εξαρτάται από τις δυνατότητες που θα υπάρχουν στο μηχανισμό που διοικεί και διαχειρίζεται τους καταβλισμούς να απαντήσει. Από εκεί και πέρα είναι επίσης... Μιλάτε, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, υπονοείται ότι σε κάποιες περιπτώσεις, αρκετές ίσως, οι προμήθειες, η επιμελητία αυτή πέφτει στα λάθος χέρια, όχι, όχι, υφαρπάσεται, όχι, έτσι, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Εκμετάλλευσης, κυρίως ναι, των προσώπων. Εκμετάλλευσης. Καλά αυτό, αλλά και άλλα. Νόμισα ότι εννοούσατε ότι υπάρχει και υφαρπαγή προμηθειών. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Συγγνώμη, παρεμβαίνω ένα δευτερόλεπτο, ότι υπάρχουν δύο είναι τα σημαντικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξεις ένα προσφυγικό καταβλισμό και τέτοιον αριθμό. Είναι μεγάλα νούμερα, 500.000 άνθρωποι και 100.000 και εδώ 20.000 είναι δύσκολο. Και πάλι θα μπούμε στο θέμα του συντονισμού και της ασφάλειας. Σίγουρα η κάθε κυβέρνηση δίνει ένα πλαίσιο λειτουργίας. Από εκεί και πέρα, στην καθημερινότητά του, έναν καταβλισμό, ακριβώς όπως τον περιέγραψε, όπως αναφέρθηκε, δημιουργεί δυσχέρεια και παρουσιάζεται, είναι λογικό, ναι, παρόλη την ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου, παρόλη την προσπάθεια που καταβάλλεται, και αυτός είναι ο αγώνας και των διεθνών οργανισμών και των εθελοντών και των μη κυβερνητικών οργανισμών, είναι να μπορέσουν να διασφαλίσουν όσο τη δυνατόν πρώτον την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δεύτερον τη διασφάλιση, την επιβίωσή τους, μέχρι να δοθεί μια λύση στην κατάσταση. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνεργάζεται, όπως έλεγε η κυρία Γεωργίεβα, σε μια συνέντευξή της με 200 οργανισμούς παροχής βοήθειας σε ποικίλα επίπεδα, ελέγχει πώς διοχετεύεται αυτή η βοήθεια και όποιος δεν πράξει το σωστό, του κόβεται, ας πούμε, αυτή η συνεργασία, πρέπει να αποσυρθεί τουλάχιστον όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό αυτό γιατί, ξέρετε, και για τον απλό δωρητή που δίνει τον οβολό του στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να μαθαίνει ότι πέφτουν τα όποια αγαθά προορίζονται για τους πραγματικά ενδεείς στους επιτίδιους. Να διορθώσω μόνο ότι σε αυτό δεν φταίνει οι μη κυβερνητικές. Είναι πραγματικά δύσκολο λόγω των συνθηκών και λόγω των καταστάσεων.
Τώρα από η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα έχει αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου της χρηματοδότησης. Είναι έτσι άλλο πρέπει πλαίσιο να γίνεται. Που λειτουργεί. Έτσι πρέπει να γίνεται, πολύ σωστό. Είναι, αν μου επιτρέπετε, είναι Βεβαίως. Πολύ αυστηρή, διότι είχαμε τέτοια φαινόμενα. Πρώτον, η Παλαιστινιακή Αρχή. Το περίφημο, διαβόητο περίφημα. Εκείνο. Ναι. Δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα από τη χρηματοδότηση. Αλλά και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις τελικά που χρηματοδοτήθηκαν δεν είναι όλες αξιόπιστες, κυρία Χριστέα. Δηλαδή, όλες αυτές οι μη κυβερνητικές που έβγαζαν νάρκες στη Γάζα, δεν ξέρω, ακόμη νάρκες έχει η Γάζα. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε, έχουν γίνει διάφορα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ προσεκτική, αλλά και στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, είναι πάρα πολύ σκληρά τα μέλη. Και δεν περνάει τίποτα αν δεν έχει πραγματικά τα αντίστοιχα στοιχεία. Και δεν γίνεται και διαφορετικά, κυρία Δικαιάκου. Βέβαια η Ένωση δεν έχει χιλιάδες ανθρώπους να πάνε επί τόπου. Έχει τους ανθρώπους που πάνε επί τόπου. Και από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να έχει αξιόπιστες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές και από τους δωρητές και τα λοιπά, γιατί χρειάζεται ανθρώπινο προσωπικό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει ένα υπαλληλικό σταφ χιλιάδων και να το στείλει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πάλι ο προϋπολογισμός θα πει. Κρίνεται πάντοτε από την πορεία ποιες είναι αξιόπιστες οργανώσεις και ποιες δεν είναι. Θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα του προσφυγικού ρεύματος. Ειδικά σε σχέση με τη χώρα μας, κυρία Γιαννάκου, σε μία από τις συνεδριάσεις, δεν θυμάμαι, ίσως του προηγούμενου μήνα στο Στρασβούργο ή του προπροηγούμενου, είχαν ακουστεί αιτιάσεις από μία ευρωβουλευτήνα Γαλλίδα, ότι η οποία μετέφερε μαρτυρίες της Διεθνούς Αμνηστίας για κακή συμπεριφορά των ελληνικών αρχών προς τους προς Σύρους πρόσφυγες που επιχειρούν να μπουν στη χώρα. Έγινε μια γκρίνια τέτοια. Και υπάρχουν δυστυχώς και πάρα πολλά άρθρα στο διεθνή τύπο, ξέρετε. Προσέξτε, επειδή μαζεύτηκε πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, οι οποίοι είχαν αιτηθεί ασύλου, γιατί είναι άλλο η αίτηση ασύλου και άλλο ο παράνομος μετανάστης που έρχεται να βρει δουλειά, ο οικονομικός όταν μετανάστης προέρχεται από χώρα που δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν είναι πρόσφυγας, έτσι. Τώρα προχωρεί γρηγορότερα και συστηματικότερα η δουλειά. Αν αυτό μπερδευτεί και με το Δουβλίνο 2, το οποίο δεν πρέπει να το κατηγορήσουμε, βασίζεται σε μία αρχή το Δουβλίνο 2, προσέξτε, γιατί ακούω τους πάντες να μιλάνε για Δουβλίνο 2 και δεν ξέρουν και όλοι τι είναι Δουβλίνο 2. Λέει ότι εφόσον με βάση τη Συμφωνία Σέγγεν η κάθε χώρα στη δεδομένη στιγμή που μπαίνει κάποιος στο έδαφος της με μία βίζα Σέγγεν, παραδείγματος χάρη, αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι όλης της Ευρώπης να τον υποδεχθεί και αυτός έχει τη δυνατότητα να κινηθεί παντού μέσα στην Ευρώπη, με τον ίδιο τρόπο, όταν κάποιος μπει και ζητήσει άσυλο από την Ελλάδα, εάν αυτός διαφύγει και πάει στη Γαλλία, η Γαλλία δεν μπορεί να κάνει άλλες διαδικασίες χορήγησης ασύλου, θα τον επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτό καταρχήν είναι σωστό. Καταρχήν. Αν όμως δεις το χάρτη και ρωτήσεις από πού μπαίνει ο μεγάλος αριθμός, θα δεις ότι ο μεγάλος αριθμός μπαίνει από εδώ. Και δευτερευόντως από την τότε Ιταλία. Έρχεσαι, τότε έρχεσαι. Yeah. Και δευτερευόντως. Και είδατε στη Λαμπεντούζα τι έγινε. Αυτό ήθελα να πω, ότι συνομιλούμε την επαύριο μια ακόμη τραγωδία. Τραγικό. Στη Λαμπεντούζα. Λοιπόν, λέει ότι η Ελλάδα ζήτησε κάτι πολύ απλό. Ας κάνουμε αναστολή των αυτούς που στέλνουν πίσω από τις άλλες χώρες που έχουν κάνει αίτηση ασύλου για τους πρόσφυγες. Το κάνανε πριν από 2 χρόνια η Γερμανία και η Γαλλία για 1 χρόνο. Δηλαδή κρατήστε τους εκεί, δείτε το άσυλο εκεί πέρα για να μην φορτώνεται η Ελλάδα με όλο αυτό. Διότι ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον επαναπατρισμό των οικονομικών μεταναστών. Καταρχήν δεν τους δέχονται οι χώρες τους. Δηλαδή το Πακιστάν δεν δέχεται πουδενή τον επαναπατρισμό. Να φανταστείτε. Έχει υπογράψει και τις σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φανταστείτε ότι η Βρετανία αναγκάστηκε να χρηματοδοτήσει σχολεία, νοσοκομεία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε για να δεχθούν οι Πακιστανοί να επιστρέψει ένας αριθμός ο οποίος δεν ήταν και τόσο μεγάλος. Στη συμφωνία που γίνεται τώρα με την Τουρκία, τα 3 πρώτα χρόνια μόνο Τούρκοι θα επαναπατρίζονται. Από εκεί και πέρα πρέπει και η Τουρκία, η οποία έχει και αυτή τα προβλήματά της, διότι
Και αυτή έχει μια γειτονιά που είναι οι προσβάσεις. Έχει απελευθερώσει τη βίζα από όλες τις μεσογειακές χώρες. Με 50 ευρώ έρχεται από την Τρίπολη της Λιβύης στην Κωνσταντινούπολη και εν συνεχεία στα σύνορα με την Ελλάδα. Διότι θα παρατηρηθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης αν έχεις ένα τεράστιο αριθμό που δεν μπορείς να τον διαχειριστείς. Συνεπικουρούντος και του εγκλήματος. Και ταυτόχρονα δεν θα εξασφαλίσεις. Που σωθεί γύρω από αυτούς τους ταλαιπωρούς ανθρώπους. Και ταυτόχρονα δεν θα εξασφαλίσεις. Τους εμπορεύεται ουσιαστικά. Και την δυνατότητά τους να επιβιώσουν, να εργαστούν κτλ. Δηλαδή να μετέχουν της κοινωνίας. Επομένως, ναι, η Ευρώπη πρέπει να έχει ανοιχτές τις πόρτες, αλλά με κάποια τάξη και υπό κάποιους όρους. Διότι θα σας προσθέσω και κάτι, ανησυχίες που υπάρχουν. Το 7% του πληθυσμού του κόσμου είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει το 52% της οικονομίας του κόσμου. Αναμένεται αυτό το 7, με τα δημογραφικά στοιχεία που έχουμε, να γίνει 5. Αυτό πια είναι μέγα πολιτικό ζήτημα και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να ανακύψουν καταστάσεις καινούργιες που να μην είναι καν διαχειρίσιμες. Κύριε Μάστα, ποια είναι η εικόνα που έχει η Πατιαρμοστία σε σχέση με το ρεύμα προσφύγων ή τη μεταχείριση καλύτερα των προσφύγων από τη Συρία? Στο πρόσφατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Βίλνιους, έγινε τον περασμένο Ιούλιο, ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τους πρόσφυγες, κ. Γκουτιέρες, απευθύνθηκε στο Συμβούλιο και ουσιαστικά κωδικοποίησε την άποψη της ύπατης αρμοστίας σε 4 σημεία που αφορούν την Ευρώπη. Το πρώτο σημείο είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να τηρήσει, τα κράτη-μέλη κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τηρήσουν την υποχρέωσή τους να επιτρέψουν την πρόσβαση στο έδαφος τους σε όσους πρόσφυγες ζητούν προστασία. Αυτό ζήτημα είναι διαφορετικό από το ζήτημα του πώς θα βοηθηθούν οι χώρες που έχουν ήδη δεχτεί πολλούς πρόσφυγες και είναι γειτονικές με τη Συρία. Το δεύτερο πράγμα που είπε ο υπατοσαρμοστής είναι ότι θα πρέπει κάπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει ότι τα κράτη-μέλη της να δίνουν ομοιόμορφο περιεχόμενο στην προστασία των προσφύγων, είτε πρόκειται για Σύριους είτε για άλλους. Δεν μπορεί ο ίδιος άνθρωπος στην Ελλάδα να απορρίπτεται η αίτηση ασύλου του, ενώ στη Σουηδία να γίνεται δεκτή. Και υπάρχουν τόσες πολλές αποκλήσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ενδεικτικά αναφέρω τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Σουηδία, είναι σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διαφορετικές πρακτικές. Το τρίτο πράγμα. Μιλάω τώρα εν της πράγμαση, ότι σε αυτήν την τελευταία κρίση έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση. Εκ διαμέτρου διαφορετική αντιμετώπιση. Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές και διαφορετική νομολογία σε κάθε χώρα. Το τρίτο πράγμα που ζήτησε ο υποτισαρμοστής είναι να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει μέσω της βοήθειας που δίνει στις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες. Και το τέταρτο ζήτημα ζήτησε μια ευελιξία σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που έχουν νόμιμα Σύριοι πρόσφυγες να επανενωθούν με τις οικογένειές τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να ενεργοποιηθούν μια σειρά από διατάξεις που ήδη υπάρχουν στο κοινοτικό δίκαιο. Αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ σχεδόν. Έχω διάβαζα σε ένα. Πάντως η επανένωση οικογενειών είναι από τις βασικές. Είναι ένα ειδικότερο θέμα. Είναι ειδικό θέμα, αλλά είναι. Ίσως αναφέρεστε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί προσωρινής προστασίας. Αυτός είναι ένας μηχανισμός της Ευρώπης, ο οποίος πράγματι δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Απαιτεί μια μαζική είσοδο. Μετά τον εμφύλιο στη Ιουγκοσλαβία. Δεν ενεργοποιήθηκε, αλλά με αφορμή τα γεγονότα. Πράγματι. Ναι, είχε νομοθετηθεί. Δεν έχει ενεργοποιηθεί. Απαιτεί μια μαζική είσοδο. Η κυρία Κούτσικο το ξέρει καλύτερα από μένα. Τι είναι μαζική είσοδος και ποιος το κρίνει και πότε ενεργοποιείται είναι ένα ζήτημα. Πράγματι θα ήταν μια δυνατότητα. Και όμως, είναι ένα ζήτημα στις μέρες μας. Ξέρετε, όλα σκιάζονται από αυτή την οικονομική κρίση. Εν αναμονή. Οι ευγενέστερες προθέσεις. Του τι ακριβώς θα γίνει με αυτή τη δυνατότητα. Η κατάσταση είναι ότι πράγματι, αραιά μεν, αλλά τακτικά δε, εμφανίζονται Σύριοι στα σύνορα της Ευρώπης. Και εκεί είναι ένα ζήτημα, παίρνω την προηγούμενη τοποθέτησή μου και τη συνεχίζω, πώς η Ευρώπη θα θελήσει να το διαχειριστεί. Διότι ταυτόχρονα υπάρχει η ανάγκη να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι δεν γίνονται ανεκτές προσπάθειες να περάσουν από τα σύνορα άνθρωποι χωρίς τις απαραίτητες διατυπώσεις. Είναι ο κώδικας Σέγγεν και το κεκτημένο Σέγγεν. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει υποχρέωση της Ευρώπης να επιτρέψει να έχουν πρόσβαση στο έδαφος της άνθρωποι που προέρχονται από περιοχές, από χώρες όπου κινδυνεύει η ζωή τους ή η ελευθερία τους. Αυτό λοιπόν το δίπολο κάπως πρέπει να ισορροπήσει. Και μένει να το δούμε πώς ακριβώς.
Και είναι πολύ δύσκολο, γιατί όπως έλεγε νωρίτερα η κυρία Γεννάκου, πολλοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, δηλώνουν διαφορετικές εθνικότητες. Επειδή πραγματικά είναι θέμα ρεαλισμού και χαίρομαι πάρα πολύ που το θέσατε σε αυτή τη βάση, το σκάφος του λιμενικού που επιτηρεί τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή έχει εντολή να αποτρέψει την παράτυπη είσοδο. Ταυτόχρονα έχει εντολή να μην επιστρέψει πρόσφυγες εκεί που κινδυνεύουν. Κάπως πρέπει να το ισορροπήσει. Και σαφώς να διασώσει πρόσφυγες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Και υπάρχουν αναφορές, μαρτυρίες και Σύρων ότι αναγκάστηκαν μαζί και με αλλοεθνείς που βρέθηκαν στην ίδια σάπια βάρκα να τη βουλιάξουν για να τους διασώσουν οι Έλληνες λιμενικοί. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή. Και δεν έχει εύκολες απαντήσεις. Και δεν έχουμε και υπηρεσίες καθόλου διαχειριστούν. Δεν έχουμε εκπαιδευμένες υπηρεσίες. Δεν έχουμε εκπαιδευμένες υπηρεσίες. Και ευτυχώς η διαδικασία του ασύλου αφαιρέθηκε από την αστυνομία και έχει δοθεί σε ειδική υπηρεσία, η οποία όμως. Αυτό έχει ξεκινήσει τώρα. Είναι στα σπάργανα. Ναι, είναι πολύ καινούρια και αυτή. Ναι. Υπάρχουν. Υποτίθεται τυπικά από τον Ιούνιο έγινε αυτό. Ακριβώς. Σε πολιτικό προσωπικό δηλαδή εδώ. Ναι, ακριβώς. Αλλά. Που να έχουν μόνο αυτό το καθήκον και να είναι εξειδικευμένοι και άρα να γίνει πιο αποτελεσματικό το έργο τους. Θα μου επιτρέψετε την εξής παρέμβαση. Οι περισσότεροι Σύριοι που φτάνουν στην Ελλάδα δεν ζητούν να μπουν στη διαδικασία ασύλου. Δεν ζητούν. Το επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να ηχήσει παράξενα. Δεν ζητούν να μπουν στη διαδικασία ασύλου, γιατί έχουν την προσδοκία ότι. Θα επιστρέψουν. Αφενός με την προσδοκία ότι θα επιστρέψουν, όχι όμως τόσο πολύ αυτό, όσο την προσδοκία ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή έχουν συγγενείς που ήδη είναι σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι λοιπόν, και ακόμα και αυτό. Ευελπιστούν και να περάσουν τα σύνορα προς εκείνη τη χώρα του προορισμού τους. Αυτός, καθ' αυτός ο μηχανισμός του ασύλου, με όλα τα προβλήματα, ακόμα και αυτός δεν είναι αρκετός για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, διότι το πρώτο οκτάμινο του 2013 ενδεικτικά σας αναφέρω ότι από αυτούς τους 4.500 Σύριους που συνελήφθησαν γιατί προσπάθησαν παράτυπα να μπουν στην ελληνική επικράτεια, περίπου 290 έχουν ζητήσει. Και μάλιστα δεν είναι σαφές αν αυτοί οι 290 είναι από αυτούς τους 4.500 ή είναι άνθρωποι που ήδη παλιότεροι είχαν έρθει στην Ελλάδα. Άρα, ένα άλλο ζήτημα παράλληλο με τα υπόλοιπα είναι τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι ναι, μεν. Δεν μπορούν να επιστραφούν στη Συρία, γιατί γίνεται πόλεμος εκεί. Αφενός, αφετέρου όμως δεν ζητούν να μπουν στο μηχανισμό του ασύλου. Τώρα δεν εξαρτάται όμως και σε ποια χώρα αναφερόμαστε. Για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ακριβώς όμως κανένας να τους υποδεχτεί και να. Δηλαδή δεν ξέρω κατά υπάρχουν, πόσο αυτό το υπάρχουν μαρτυρίες είναι. Σε επίπεδο καταγγελίας, κυρία Δευτέρα. Σε πρακτικό επίπεδο. Στο διεθνή τύπο ότι την χάνουν πολύ κακή μεταχείριση από τις αρχές. Ποια υπηρεσία ασύλου, δεν υπάρχει κανένας για να ότι η μεγαλοαστική και αστική τάξη της Συρίας και της. Του Ιράκ, εδώ και χρόνια έχει μετακομίσει σε ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή έχουν και ανθρώπους δικούς τους. Και έχουν μετακομίσει κυρίως στη Γαλλία, στο Βέλγιο και τα λοιπά, δηλαδή σε χώρες όπου ακόμα οι υπηρεσίες είναι ειδικευμένες και υπάρχουν παροχές κοινωνικού χαρακτήρα είναι πολύ πιο ισχυρές. Και με αυτούς φιλοδοξούν να επανενωθούν, όπως έλεγε ο κύριος Μάστακας, στις συγγενείς τους που τώρα έρχονται. Λοιπόν, ο χρόνος μας έχει ήδη τελειώσει. Ωστόσο, κύριε Κούτσι, θα ήθελα να γράψετε το επιμήθειο αυτής της εκπομπής. Σας δώσαμε ίσως και λίγο, εγώ δηλαδή σας έδωσα, και λίγο επίτηδες λιγότερο το λόγο, γιατί δεν θέλαμε να μιλήσουμε τόσο για το πολεμικό, πολιτικό κομμάτι, αν και όλα είναι πολιτικά, ως γνωστόν. Φυσικά δεν έχετε κάποια κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά θα μπορούσατε να μας πείτε τι μέλη γενέστε έτσι από τα διαβάσματά σας και από την βαθιά γνώση σας του συγκεκριμένου χώρου και συνολικά της Μέσης Ανατολής. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια πιθανότητα επίλυσης του προβλήματος. Βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Αλ-Κάιντα Συρίας σαν ένα σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον. Αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σε συνεργασία με την όποια αντιπολίτευση υπάρχει που δεν ανήκει σε αυτόν τον χώρο και με την κυβέρνηση της Συρίας, είτε είναι του Άσαντ είτε δεν είναι του Άσαντ. Προς το παρόν ας πούμε της κυβέρνησης Άσαντ. Ο Άσαντ είχε κάνει, δεν πάει να είναι δικτάτορας, αυτά που θα πω μην ερμηνευτούν ότι στηρίζουμε Άσαντ, αλλά είχε κάνει κάποια βήματα από τότε που ξεκίνησε η εξέγερση. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και αυτά τα βήματα ήταν να καταργήσει το μονοκομματικό κράτος.
να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, να περιορίσει τη θητεία του Προέδρου σε 2 θητείες μόνο, 7 ετών η κάθε μία, και με τον τρόπο αυτό να προχωρήσει σιγά σιγά σε ένα εκδημοκρατισμό, αν θέλετε, της κατάστασης. Διότι ο Άσαντ δεν προέρχεται από το στρατιωτικό κατεστημένο της Συρίας, έτσι ώστε να έχει και ερίσματα στον χώρο αυτό να είναι. Προέρχεται όμως από το νεποτιστικό κατεστημένο της Μέσης Ανατολής, με κάποιο τρόπο, από, έτσι. Και από μια μειονότητα η οποία έχει κάποια συμφέροντα να διατηρήσει ενωμένη τη Συρία για διάφορους λόγους. Επομένως, εμείς αυτό που θέλουμε σαν διεθνή κοινότητα είναι μια Συρία που είναι ενωμένη. Πρώτος στόχος. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε και τους Αλεβίτες και τους Σουνίτες και τους Κούρδους μέσα στο παιχνίδι. Τους Σιίτες. Οι Αλεβίτες, Σιίτες. Αλεβίτες μαζί με τους άλλους Σιίτες, έτσι. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τους Χριστιανούς Ορθοδόξους, οι οποίοι στηρίζουν εκεί. Ξεχάσαμε σε αυτή τη συζήτηση και υποψιάζομαι ότι παίρνουν πάρα πολύ δύσκολες ημέρες. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν κυβέρνηση Άσαντ, διότι δεν αυτοί και αν είναι εγκλωβισμένοι μεταξύ όλων. Οπότε στόχος πρώτος, μια ενωμένη Συρία. Και να έρθουμε σε αντίθεση με αυτούς που θέλουν τη διάσπαση της Συρίας. Δεύτερον, μια Συρία η οποία θα πάει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς σταδιακά. Έτσι ώστε όλες οι ομάδες να νιώθουν ασφαλείς και να έχουν εμπιστοσύνη. Και μια Συρία η οποία θα καταπολεμήσει το εξτρεμιστικό Ισλάμ της τύπου Αλ-Κάιντα. Αυτό όμως θα το πετύχουμε μέσα από έναν διάλογο. Γι' αυτό μιλάμε για τη Γενέβη 2, όπου θα πρέπει και η Αμερική και η Ρωσία να ρίξουν το βάρος τους, βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πιέσουν τις ομάδες αντιπολίτευσης και την κυβέρνηση Άσαντ να πάνε σε αυτόν τον διάλογο. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να περιμένουμε, να δούμε πιέσεις, τι θα γίνει. Τις φυλές όμως, κυρία Δικιάκου, δηλαδή εκεί που έχουμε να κάνουμε με φυλές, διότι περί αυτής της πραγματικότητας πρόκειται, η διαχείριση από τη Δύση είναι πολύ δύσκολη. Είπαμε, είναι σύνθετη η Μέση Ανατολή. Η Συρία είναι πολύ πιο αναπτυγμένη από το Ιράκ. Εντάξει, είναι γεγονός. Έχει μια ιστορία, έχει μια ταυτότητα, εθνική ταυτότητα. Οι φυλές παίζουν ένα ρόλο, αλλά είναι πιο. Όχι όσο αλλού. Όσο αλλού. Χρησιμοποίησε τη λέξη πριν την αγγλική sectarian. Αυτή έχει θρησκευτική διάσταση. Σεχτεραστική είναι θρησκευτική διάσταση. Σέχτα. Και είναι ουσιαστικά η σύγκρουση μεταξύ Σουνιτών Ισλάμ και Σιητικών Ισλάμ. Αυτή η σύγκρουση είναι που εκφράζεται με αυτή τη λέξη σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε μαζί μας για αυτή τη συζήτηση που νομίζω μία ώρα δεν φτάνει. Τσιμπήσαμε και λίγο παραπάνω, αλλά ούτε αυτό φτάνει. Για να αποδώσουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία αλλά και στις γειτονικές χώρες. Ας πούμε ότι δώσαμε μια μικρή υποψία. Σας ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Καλό βράδυ.